Σας καλωσορίζουμε στις πόλεις μας, μαζί με τον Δήμαρχό μας, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί. Δεν ήταν για σας το πρόγραμμα να μιλήσω εγώ, αλλά πώς και μόνο θα ήθελα να σας πω, επειδή βρίσκεται η τοπική εξουσία εδώ, δύο-τρεις σκέψεις τις οποίες έγραψα τώρα. Είμαστε ένα κράτος πολύ καθυστερημένο. Γιατί οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας είναι σχέσεις συναντελείας, εντούτοις όμως η Πολιτεία είχε πάντοτε μια υποψία έναντι της Εκκλησίας. Και όχι δεν ομιλούμε στους τομείς, ομιλούμε από φυσικός και μόνο στον κοινωνικό τομέα. Θα σας πω να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία που έζησα. Κύριε Περιφερειάρχα, το μεγαλύτερο κοινωνικό έργο το οποίο επιτελεί το κράτος, το επιτελεί μέσω της Εκκλησίας. Στη Γερμανία είναι χωρισμένοι οι Ευαγγελικοί, οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί. Και οι Προτεστάντες έχουν τις υπηρεσίες για το κοινωνικό έργο των Προτεσταντών και όλων των μεταναστών και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει αναλάβει το έργο για τους Καθολικούς, τους Γερμανούς και όλους τους μετανάστες. Και το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας δεν αφορά μόνο τους εισίδιους. Παραδείγματος χάρη την εξάπληση κατοικίας, την εξάπληση εργασίας, την εξάπληση κλινών για να πάνε να θεραπευτούν οι ασθενείς. Όταν υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα μέσα στο σπίτι, αυτό το επιφερεί το έργο η Εκκλησία. Όχι διότι το κράτος αγαπάει ιδιαίτερα στην Εκκλησία. Έτσι. Εδώ ίσως το κράτος αγαπάει περισσότερο την Εκκλησία από ό,τι αγαπάει το γερμανικό κράτος στην Εκκλησία. Αλλά διότι το κράτος διαπίστωσε ότι μέσω της Εκκλησίας μπορεί να κάνει ένα τεράστιο έργο με το 1/3 των εξόδων τα οποία θα έκανε το ίδιο κράτος για να λάβει αυτό το έργο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε ολίγο τα ταμπού και να δούμε πού προσφέρεται αυτός ο τομέας. Εγώ λέω πολλές φορές, είχα πει σε ένα πρωθυπουργό, δεν τον ονομάζω, το να ζητάει ένας επίσκοπος δουλειά για να προσφέρει στο λαό και να το αρνείται η πολιτεία είναι μια αυτοκτονία. Αυτοκτονία για τον επίσκοπο, αυτοκτονία για τους πολιτικούς και αυτοκτονία για τον κόσμο. Επομένως λοιπόν, μας έλεγε προχθές ο Αρχιεπίσκοπος, είχαν έρθει εδώ ορισμένα χρήματα τα οποία προορίζονται για το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, περάσαν μέσα από την πολιτεία, η πολιτεία δεν τα μεταχειρίστηκε και τα χρήματα τα πήραν πάλι αυτές τις χώρες. Το είπε ο ξένος και μάλιστα μας είπε ο ξένος και πρέπει να το ξέρετε, διότι ό,τι δεν μας λέτε εσείς οι πολιτικοί, δεν λέτε εσάς, το μαθαίνουμε από τους ξένους. Άλλε, μόλις πάμε εμείς και ακούσαμε την Εκκλησία, άρα εσάς από τους καμπύρους, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε εμείς με την Εκκλησία. Εμείς ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας. Και δεν δίνουμε ποτέ σημασία, δεν δίνουμε ποτέ αυτή τη σημασία την οποία πρέπει να δώσουμε. Και καθήκανε αυτά τα χρήματα, τα εκατομμύρια, τα οποία γυρίσανε πίσω, διότι ακριβώς η πολιτεία δεν έχει αυτή τους ανοιχτούς ορίζοντες να δει πώς και τι είναι τρόπο μπορούν να καλυτερεύσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση του έντονους πολίτου. Εσείς από το δικό σας, από το ιδιωτικό σας μετερίζει και εμείς από το δικό μας, όπως και ο Δήμαρχος και συνεργαζόμεθα πολύ άρεστα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κύριε Περιφερειάρχα που μου δίνατε ένα καλό, τόσο καλό άδειο. Τα κύριε Παπαντονίου, τον οποίο είχα βαπτήσει με εγώ σε Ιωάννη. Λαός τον έστειλε. Το κίνημα. Αλλά γιατί οι οποίοι είχαν την ιδέα να το σύρουν, να το επιλέξουν. Και τώρα έτσι κάποιος προτείνει. Αυτό το πρώτο τελικό έκανε μια πολύ καλή πράξη. Θέλω πάρα να ευχαριστήσω για την εργαστή συνεργασία την οποία έχουμε, την οποία σας ενδιαφέρεται, όπως θέλω να ευχαριστήσω εσάς
για το γεωργοτομείο, έτσι. Δεν έχουμε τελειώσει, θέλαμε τώρα τον εξαρτησμό του γεωργοτομείου και κατόπιν θέλαμε αυτό το ίδρυμα της κακοποιημένης κυριακός που έχουμε συνοηθεί, έτσι. Έχουμε πολύ αγνώμων και όπως εντάξει, την καλύτερη πολιτική που μπορεί να την κάνει την αυτής της εκκλησίας. Όχι κομματική, πολιτική. Ο επίσκοπος αναγνωρίζει οτιδήποτε προσφέρει ο καθένας σε αυτή την πόλη για το λαό, χωρίς κομματικές ταμπέλες. Γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης μας είναι, πρώτον, δεν έχουν να φάνε. Η εκκλησία ό,τι έχει και δεν έχει. Εγώ είμαι υπηρώτης, είμαι πολύ τσιμπούνης στο λένε, το ξέρω στους προσελειώτες. Δεν δαπανώ ούτε μια δραχμή που λέγαμε. Αν σκοπού, δεν το δαπανώ. Δεν το δαπανώ. Μαζεύω, είμαι το Μυρμήγκι, το οποίο κουβαλώ και κάνω την αποθήκη για πιο δύσκολες μέρες. Αυτό θα το δωρήσω μέσα σε αυτή την κρίση. Είναι οι άστιγοι. Πρέπει να σας πω ένας προχθές, ήρθε προχθές ένας άστεγος και μου είπε, ξέρετε λέει, δεν έχω που να μείνω και θέλω να ζητώ τη βοήθεια. Του λέω, πού μένεις. Ξέρετε πού μένει. Κάθε μέρα αλλάζει το διαδρόμο στο νοσοκομείο. Και πηγαίνει σε νοσοκομείο και μένει διότι υπάρχει ζεστασιά. Υπάρχει ζεστασιά. Αυτή είναι η ευκαιρία. Θέλουμε και περιφερειάρχα να μας βοηθήσετε. Δεν πρόκειται να χάσετε όταν βοηθήσετε σε την Εκκλησία. Τουλάχιστον δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές. Εγώ είμαι υπεύθυνος μόνο για το Περιστέρι. Θέλω να μας βοηθήσετε στα συσίτια, στη συντήρηση των συσίτιων και στη λειτουργία του γεωργοτομείου και της κακοποιημένης γυναικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Το Δήμαρχο, εμείς εδώ στο Περιστέρι έχουμε μια ιδιότητη σχέση. Δήμου και Εκκλησίας, να τα χωρίζουμε τα τσανάκια μας και από τα δύο τα έχουμε μαζί, βράζουμε στο ίδιο καζάνι και αυτό το καζάνι λέγεται τα μεγάλα προβλήματα του λαού του Περιστερίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.